Ανακηρύξαν τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό από τη μέρα που εκλέχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως αν έχει το πολιτικό ανάστημα και την ικανότητα όχι μόνο να είναι πρωθυπουργός, αλλά αρχηγός αυτού του κόμματος που έχει μια βαριά ιστορία στη χώρα. Προχωρήσανε λοιπόν στην αρχή θεωρώντας δεδομένες τις 15 μονάδες. Μετά μας είπαν ότι η διαφορά έπεσε στις 7. Μετά μας είπαν ότι έπεσε στις 5. Μετά βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρός τους, να πει ότι ο πήγης είναι στις 3,5 μονάδες. Αργότερα βγήκε ο ίδιος ο αρχηγός τους να μας πει μία ψήφο θέλει διαφορά για να φύγουμε. Και τώρα που βλέπουν το μήνυμα να έρχεται από παντού, ο πανικός τους έχει περιτριγυρίσει και φτάνουν στο σημείο να μιλούν μέσα στον πανικό τους ακόμα και για αλλίωση του αποτελέσματος, ακόμα και για νοθεία την άλλη Κυριακή. Τους απαντάμε. Η παρακαταθήκη αυτή, η κληρονομιά και η παράδοση της βίας και της νοθείας δεν ανήκει στη δημοκρατική παράταξη του τόπου, σε άλλη παράταξη ανήκει. Ας ξεχάσουν αυτά, ας τα αφήσουν στη δεκαετία του 60.